Γεια σας, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγος, συγγραφέας και YouTuber. Και αυτό εδώ είναι το σκυλί μου, ο Λάκη. Κάνουμε αυτό το σύντεμο βίντεο επειδή θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Λοιπόν, παιδιά, αγόρια, κορίτσια, όποιοι ακούτε, η ομοφιλοφιλία δεν είναι επιλογή. Δεν επιλέγει η μάνα μου κάποιος να είναι ομοφιλόφιλος, όχι. Δεν επιλέγει κάποιος να είναι ομοφιλόφιλος. Γεννιέται ομοφιλόφιλος. Η ομοφιλοφιλία είναι ερωτικός προσανατολισμός, όχι σεξουαλικός προσανατολισμός. Δηλαδή, οι ομοφιλόφιλοι άνθρωποι δεν κάνουν σεξ απλώς με ανθρώπους του ίδιου φύλου, ερωτεύονται ανθρώπους του ίδιου φύλου, αγαπούν ανθρώπους του ίδιου φύλου, ζουν μαζί με ανθρώπους του ίδιου φύλου. Δεν είναι ομοφιλόφιλοι κάποια σεξομανιακά όντα, πως τα έχει ο κάθε παλαβός ή κάθε παλαβή στο μυαλό του, που η μόνη τους έγνοια είναι πώς να σεξουαλιστούν μεταξύ τους. Είναι άνθρωποι φυσιολογικοί, κανονικοί, παρόλο που ο όρος κανονικός δεν είναι δόκιμος, αλλά αυτόν καταλαβαίνετε, αυτό δεν σας πω, είναι κανονικοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι γενετικά προγραμματισμένοι έτσι ώστε να ελκύονται από το ίδιο φύλο. Και αυτό συμβαίνει από καταβολής κόσμου και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στον άνθρωπο αλλά και σε άλλα θηλαστικά ζώα. Μέχρι το 1973, λόγω της πατριαρχίας, λόγω του σκοταδισμού, λόγω της άγνοιας, η ομοφιλοφιλία θεωρούνταν ασθένεια. Και μέχρι πρόσφατα σε κάποιες χώρες ή το ποινικό αδίκημα. Το να συνευρεθεί σεξουαλικά ένα πρόσωπο με ένα πρόσωπο του ίδιου φύλου, όπως ή το και ποινικό αδίκημα η μοιχεία. Το να απαντήσεις τον άνδρα σου τη γυναίκα σου, όπως ήταν και ποινικό αδίκημα σε κάποιες άλλες χώρες το σεξ εκτός του γάμου, όπως αυτές τις μέρες που μιλάμε είναι σήμερα. Σε κάποιες χώρες, μουσουλμανικές και θεοκρατικές, εξακολουθεί η ομοφιλοφιλία να αποτελεί ποινικό αδίκημα. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι χώρες και δεν θέλω να μάθω. Λοιπόν, από το 1973 και μετά, η επιστήμη της ιατρικής, της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας, μετά από σωρία επιστημονικών μελετών, κατάλαβε το λάθος της, που είχε τεράστιο λάθος να θεωρεί την ομοφιλοφιλία ασθένεια. Η παραφιλία, έτσι ονομαζόταν, παραφιλία, από το 1973. Γαμώτο! Έχει 50 χρόνια! Έχει 50 χρόνια που η επιστήμη έχει αποφανθεί, μετά από σειρά μελετών, για το ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι ασθένεια, δεν είναι αρρώστια. Και εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι στην κοινωνία μας σήμερα, διαφόρων ηλικιών, διαφόρων φύλων, διαφόρων ερωτικών προσανατολισμών και κυρίως αυτοί οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα πολύ να αποδεχθούν το γεγονός ότι στη φύση γεννιούνται και άνθρωποι που ερωτεύονται ανθρώπους από το ίδιο φύλο. Είναι ομοφοβικοί, φοβούνται δηλαδή την ομοφιλοφιλία, νομίζουν πως είναι αρρώστια η ομοφιλοφιλία, νομίζουν πως είναι κολλητική και νομίζουν ότι αν αποδεχτούν την ομοφιλοφιλία, αυτό θα τους προκαλέσει πρόβλημα και θα γίνουν ομοφιλόφιλοι. Αγάπη μου, ομοφιλόφιλος γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Είναι λανθασμένη η πεποίθηση ότι εάν κάποιος κάνει παρέα με ομοφιλόφιλους ανθρώπους, εάν κάποιος βλέπει στην τηλεόραση ομοφιλόφιλους ηθοποιούς, εάν κάποιος δέχεται σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και μαθαίνει για την ομοφιλοφιλία, ότι θα γίνει ομοφιλόφιλος. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ προσωπικά έτυχε να γεννηθώ ετεροφιλόφιλη, straight, έτυχε. Αρκετές φορές σκέφτηκα αν θα μπορούσα να αλλάξω τον προσανατολισμό μου, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Με ελκύει η μυρωδιά του ανδρικού δέρματος. Με ελκύει η μυρωδιά των ανδρικών ορμονών. Με ελκύει η μυρωδιά της τεστοστερόνης. Έτσι είμαι φτιαγμένη. Εάν ήμουν φτιαγμένη διαφορετικά, όπως 10% περίπου του πληθυσμού σε όλο τον κόσμο είναι φτιαγμένοι διαφορετικά, ελκύονται από τη μυρωδιά του δέρματος του ιδίου φύλου.
Και υπάρχει και βιολογικός λόγος για αυτό το σκοπό. Όλα στη φύση δεν είναι πλασμένα έτσι κατά λάθος, είναι πλασμένα με σοφία. Επειδή, όπως έχουμε ρε παιδιά, δύο μάτια, ενώ με ένα μάτι μπορείς να δεις. Έχεις δύο μάτια, σου λέει άμα χαλάσει το ένα μάτι να έχεις το άλλο. Έχεις δύο νεφρά, χάλασε το ένα νεφρό να έχεις το άλλο. Έχεις δύο πνεύμονες, χάλασε το ένα πνευμόνι να έχεις το άλλο. Έτσι, η φύση προνόησε ώστε κάποιοι άνθρωποι να μην τεκνοποιούν με φυσικό τρόπο, όχι γιατί δεν είναι κατάλληλοι για γονείς, αλλά επειδή πέθαιναν πολύ νωρίς οι πρωτόγονοι άνθρωποι, πολύ εύκολα και πολύ νωρίς πέθαιναν είτε από ασθένειες, είτε από επιθέσεις από αγκρεθυρία, είτε από καιρικά φαινόμενα και πολλά παιδιά έμειναν ορφανά. Οπότε έπρεπε στην πρωτόγονη κοινωνία, μέσα στις πρωτόγονες φυλές, να υπάρχουν κάποιοι ενήλικες οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να τεκνοποιήσουν ήδη, λόγω του ότι το σεξ που έκαναν δεν έφτανε σε τεκνοποιία. Αν ένας άνδρας κάνει σεξ με έναν άλλον άνδρα, θα έχουν οργασμούς, αλλά δεν θα κάνουν παιδί. Αν μια γυναίκα κάνει σεξ με μια άλλη γυναίκα, θα έχουν οργασμούς, αλλά δεν θα κάνουν παιδί. Άρα η πρωτόγονη φύση του ανθρώπου φρόντισε έτσι ώστε σε κάθε κοινωνία να υπάρχουν κάποιοι αναπληρωματικοί ενήλικες για να αναλάβουν τη φροντίδα των παιδιών, των ενηλίκων εκείνων οι οποίοι θα πέθαιναν πριν από τους υπόλοιπους. Συγγνώμη, γιατί και στην ελληνική και στην κυπριακή κουλτούρα δεν υπήρχαν πάντα οι θείες, οι ελεύθερες και οι θείοι ελεύθεροι, οι οποίοι πάντα βοηθούσαν τα νύψια τους, βοηθούσαν τα αδέρφια τους με τις υποχρεώσεις τους, τις οικονομικές, τις πρακτικές δουλειές κλπ. Κλπ. Χρειάζονται και κάποιοι οι οποίοι να είναι αναπληρωματικοί. Αυτού λεχθέντος, εάν κάποιος θελήσει να γίνει γονιός και είναι ομοφυλόφιλος και μεγαλώσει ένα παιδί μαζί με έναν άλλον άνθρωπο του ίδιου φύλου με τον οποίο αγαπιούνται, υπάρχουν αποτελέσματα επιστημονικών μελετών που καταδεικνύουν ότι το παιδί δεν θα κακοπέσει. Δεν θα πάθει κάποια ψυχική ή συναισθηματική ζημιά αν το μεγαλώνουν δυο μπαμπάδες ή δυο μαμάδες. Αντιθέτως, είναι καθαρά φοβίες μιας υπερσυντηρητικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας η οποία ακόμη διαπνέεται από πατριαρχία, ακόμη διαπνέεται από συντηρητικό θρησκευτικό πουριτανισμό και ακόμα πιστεύει σε μαλακίες του τύπου ότι η ομοφιλοφιλία είναι αρρώστια, είναι κάτι κακό, είναι κάτι κολλητικό. Σας έλεγα το παράδειγμα με εμένα προηγουμένως. Έτυχε να γεννηθώ straight. Παντρεύτηκα. Έκανα δύο παιδιά, ένα γιο και μια κόρη. Από μωρό, από μικρή, είχα μεγάλη αγάπη στους ομοφιλοφίλους άντρες και εξακολουθώ να έχω τεράστια αγάπη. Μου αρέσουν πάρα πολύ, όχι όλοι οι ομοφιλοφίλοι άντρες, οι φίλοι μου ομοφιλοφίλοι άντρες, οι οποίοι έχουν αυτοί που επιλέγω να έχω για φίλους, είναι πολύ καλλιεργημένοι ψυχικά και πνευματικά και έχουν εξαιρετικά ανεπτυγμένη τη θηλυκή τους πλευρά. Θηλυκή πλευρά έχουμε και οι γυναίκες, θηλυκή πλευρά έχουν και οι άνδρες, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού. Και οι straight άνδρες έχουν θηλυκή πλευρά και οι straight γυναίκες έχουν ανδρική πλευρά. Λοιπόν, το γιο μου τον έκαναν babysitting, κατ' εξακολούθηση, άνδρες φίλοι μου ομοφιλόφιλοι. Ο γιος μου μεγάλωσε σε ένα σπίτι, επειδή δεν ζούσα κοντά στην οικογένειά μου, από πολύ νωρίς μετακόμισα στη Λευκοσία, όπου δεν είχα την οικογένειά μου κοντά. Οι φίλοι μου, οι άνδρες, οι οποίοι μπαινόβγαιναν στο σπίτι μας, ήταν όλοι γκέι. Εντάξει. Ο γιος μου, ο οποίος είναι 26 χρονών, θα γίνει τον Αύγουστο 26 χρονών, μου λέει πολύ συχνά, έχω παράπονα από σένα ότι δεν με αγαπάς πολύ, γιατί όπως είπα προηγουμένως αγαπώ πάρα πολύ τους γκέι άντρες, αν ήμουν γκέι θα με αγαπούσες περισσότερο. Είναι straight ο άνθρωπος, γιατί έτσι έτυχε να γεννηθεί. Υπάρχει 90% πιθανότητα να γεννηθεί ένα παιδί straight, υπάρχει 10% πιθανότητα περίπου να γεννηθεί ένα παιδί γκέι. Το γεγονός ότι στη σημερινή κοινωνία είναι πολύ πιο αποδεκτό κάποιος να είναι ομοφιλόφιλος παρά στις προηγούμενες κοινωνίες, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν περισσότερη ορατότητα ομοφιλόφιλοι άνθρωποι, queer άνθρωποι για να είμαστε πιο κυριολεκτικοί, η λέξη queer είναι μια αγγλική λέξη η οποία περιλαμβάνει τους ανθρώπους που είναι άνδρες ομοφιλόφιλοι, γυναίκες ομοφιλόφιλοι, τους ανθρώπους που είναι αμφιφιλόφιλοι, που ερωτεύονται πότε άνδρα, πότε γυναίκα, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι transgender, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι transsexual, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι non-binary. Ο όρος queer. Εντάξει, ο καθένας δικαιούται να βιώνει τον ερωτικό του προσανατολισμό, όπως είναι αυτός ο ερωτικός του προσανατολισμός,
Και το γεγονός ότι περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας είναι πιο vocal, είναι πιο φωναχτοί και το δείχνουν ότι είναι ομοφιλόφιλοι, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έχει μεγαλώσει ο αριθμός των ομοφιλόφιλων ανθρώπων στην κοινωνία και έχει μεγαλώσει το ποσοστό των ομοφιλόφιλων ανθρώπων στην κοινωνία. Απλώς όλο και λιγότεροι άνθρωποι κρύβονται στις μέρες μας. Και αυτού λεχθέντος θα τελειώσω με το εξής. Κορίτσια, δεν μας πήραν τους άνδρες οι ομοφιλόφιλοι. Δεν μείναμε χωρίς άντρα, όσες είμαστε χωρίς άντρα, επειδή έχει πολλούς ομοφιλόφιλους. Όχι, είσαι χωρίς άντρα, κόρη μου, γιατί δεν έτυχε να γνωρίσεις κάποιον μέχρι τώρα, ο οποίος δεν είναι κατάλληλος για σένα και είσαι επιλεκτική. Είσαι χωρίς άντρα, επειδή έχεις θέματα με τον εαυτό σου και με τις σχέσεις σου και αντί να πας σε ψυχολόγο να τα επιλύσεις, πας σε χαρτού, σε medium, δεν ξέρω, σε ταρό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν έχεις άνδρα επειδή ίσως κατά βάθος να μην θέλεις να έχεις άνδρα, αλλά σίγουρα ο λόγος που δεν έχεις άνδρα δεν είναι επειδή υπάρχουν πολλοί ομοφιλόφιλοι. Ίσα-ίσα, οι ομοφιλόφιλοι άνδρες είναι εξαιρετικά παραδείγματα, καλλιεργημένων ανδρών. Και θέλω εδώ να μοιραστώ μαζί σας κλείνοντας ότι τον τελευταίο καιρό έχω θυστεί στο podcast της LIFO με τον Άρη Δημοκίδη, τον διευθυντή της LIFO, μικροπράγματα. Ο Άρης Δημοκίδης είναι εξαιρετικός, έχω παρακολουθήσει ίσως τα περισσότερα επεισόδια από όσα έχει κάνει. Έχω παρακολουθήσει τα διάφορα επεισόδια με τίτλο «Σκληρή αλήθεια για τον τάδε» και «Σκληρή αλήθεια για τον τάδε» και μου έκανε τρομερή εντύπωση πόσο ψυχοεκπαιδευμένος είναι ο Άρης ο Δημοκίδης, πόσο καλλιεργημένος είναι, πόσο πολύ γνωρίζει την σημασία της ψυχοθεραπείας. Και τον έψαχνα, τον έκανα Google Search, λέω είμαι περίεργη να δω ρε παιδί μου να μάθω πού γεννήθηκε αυτός ο άνθρωπος, το θαύμασα, πραγματικά το θαύμασα. Λάτρεψα τη φωνή του, λάτρεψα το πνεύμα του, λάτρεψα την κρίση του, τον αγάπησα. Και διαβάζω, βρίσκω ένα δημοσίευμα που λέει μόλις νομιμοποιήθηκε στην Ελλάδα το σύμφωνο συμβίωσης, έγραφε ένα άρθρο Άρης Δημοκίδης που έλεγε έκανα πρόταση συμβίωσης στον σύντροφό μου παρόλο που έχει 15 χρόνια που συμβιώνουμε. Να ένα άντρα κλάς ο Άρης ο Δημοκίδης με φοβερή προσωπικότητα, φοβερό χαρακτήρα, φοβερό ταμπεραμέντο, εξαιρετικά ολοκληρωμένος άνθρωπος, ο οποίος είναι ομοφιλόφιλος. Και ο οποίος είναι ορατά ομοφιλόφιλος, είναι visible ομοφιλόφιλος και μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό παράδειγμα να μιμηθούν όλοι οι άνδρες και όλες οι γυναίκες. Όλοι μας μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον. Και το να είναι η ομοφιλοφιλία ορατή είναι κάτι θετικό και το να μιλάνε οι ομοφιλόφιλοι άνθρωποι για τον τυχόν, για όποιους περιορισμούς μπορεί να έχουν βιώσει ή οποιοδήποτε bullying μπορεί να έχουν βιώσει, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο προκαλεί ζημιά. Αντιθέτως, γίνεται καλύτερη κοινωνία, γινόμαστε καλύτεροι όλοι μας και είμαστε πιο ευτυχισμένοι. Και να σας πω και κάτι, όταν ο άνθρωπος είναι 100% ευχαριστημένος με τον εαυτό του, όταν του αρέσει η φάτσα του, όταν του αρέσει το σώμα του, όταν του αρέσουν τα γεννητικά του όργανα, όταν του αρέσει ο ερωτικός του προσανατολισμός, όταν κάνει σεξ και γουστάρει, όταν περνάει ωραία, ναι, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κανένα πρόβλημα να περνούν και άλλοι άνθρωποι ωραία, να είναι και άλλοι άνθρωποι φιλική και θετική και ενημερωμένη σε σχέση με τον ερωτικό τους προσανατολισμό κλπ. Και όλα καλά. Αν είναι όμως ο άνθρωπος στερημένος, μάνα μου, άμα ο άνθρωπος είναι στερημένος, θα τα βάλει με όλους. Τους γκέι που μας πήραν τους άνδρες, τους γκέι που μιλάνε για την ομοφιλοφιλία τους ανοιχτά και θα μας καταστρέψουν τα παιδιά και ξέρω εγώ τι σας λέω, εμένα το γιο μου τον μεγάλωσαν και οι άνδρες και βγήκε πιο straight. Πιο straight πεθαίνεις. Τόσο πολύ που δεν μπορούμε και για ψώνια να πάμε, δηλαδή βαριέται. Τόσο πολύ, τόσο πολύ. Δεν θα ήθελα ο γιος μου να γεννηθεί ούτε straight ούτε gay. Εγώ ήθελα να γεννήσω ένα παιδί υγιές. Είχαμε πολλά θέματα υγείας με το γιο μου. Τον πρώτο χρόνο της ζωής του κινδύνευσε γιατί είχε θέματα, είχε πολύ δύσκολο το κετό και είχε θέματα μετά. Ήθελα πάντα να έχω ένα παιδί υγιές και χαρούμενο. Δεν με ενδιέφερε ποτέ αν θα αγαπήσει γυναίκες ή θα αγαπήσει άνδρες, αν θα παντρευτεί, αν θα κάνει παιδιά ή όχι. Δεν με ενδιέφερε. Με ενδιέφερε το παιδί μου να είναι υγιές και καλά. Και να σταματήσουμε να, δεν ξέρω, να αναμεταδίδουμε βλακώδεις απόψεις.
Είναι βλακώδης άποψη ότι η ομοφιλοφιλία είναι αρρώστια. Είναι βλακώδης άποψη ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι φυσιολογική. Και όπως σας έχω εξηγήσει προηγουμένως, με βάση αυτή τη ψυχοβιολογική θεώρηση, υπάρχει λόγος που γεννιούνται άνθρωποι ομοφιλόφιλοι. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λάκη, εσύ τι. Λάκη μου, εσύ τι ερωτικό προσανατολισμό έχεις? Ο Λάκη είναι ευνουχισμένος. Είναι ευνουχισμένος. Αλλά νομίζω ότι είναι αμφιφιλόφιλος, γιατί πριν ευνουχιστεί, δοκίμαζε να κάνει έτσι και με αγοράκια και με κοριτσάκια. Ναι, νομίζω. Ή μήπως όλα τα σχήλια είναι αμφιφιλόφιλα. Γενισιπά μου, δεν ξέρω και δεν με νοιάζει. Λάκη μου, σ' αγαπάμε όπως κι αν είσαι.